Λοιπόν, συγκάτοικοι μέσα στο σπίτι αλλά και στον κήπο έχουν κρυφτεί δεκάδες μικρά αλλά και μεγαλύτερα νομίσματα Big Brother. Μόλις ακούσετε την κόρνα, θα έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να βρείτε και να μαζέψετε στα τσαντάκια σας όσα περισσότερα νομίσματα μπορείτε. Αφού τελειώσει ο χρόνος, ένας-ένας θα περνάει στα δωμάτια επικοινωνίας για να γίνει η καταμέτρηση των νομισμάτων. Ο συγκάτοικος που έχει μαζέψει τα περισσότερα νομίσματα θα κερδίσει ένα έπαθλο, το οποίο βρίσκεται μέσα στον παούλο. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα υπάρξει νέος γύρος για τους συγκατοίκους που συγκέντρωσαν ίδιο αριθμό νομισμάτων. Καλή επιτυχία! Δεν έχουμε πάθει! Στο ψυγείο δεν έφτιαξε κανένας μέσα. Δύο. Τίποτα, τζίφος. Η Αγγελίτα να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Αγγελίτα, δεν έψαξες καλά. Μόλις είχα ξυπνήσει. Μόλις. Πόσα νομίσματα κατάφερες να συγκεντρώσεις? Σε ποιο σημείο του σπιτιού βρήκες το νόμισμα? Αυτό ήταν μέσα σε ένα βάζο. Ενώ τα είχα κοιτάξει τα βάζα, λέω ξανακοιτάξω και ήταν μέσα. Είδα ότι κοίταξες και στο ψυγείο που υπήρχαν δύο νομίσματα, αλλά δεν τα βρήκες. Από αυτό δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να μιλήσω, βλέπεις. Όλα τα βλέπετε. Έχω 1, 2, 3 μικρά και έχω και ένα μεγαλούτσικο. Νάσο, έχω την εντύπωση ότι έχεις κάνει καλή δουλειά. 4, 6. Πώς σου φάνηκε η δοκιμασία? Εντάξει, πλάκα είχε. Μας είχες λίγο προετοιμαστούς. Εγώ δεν ήξερα καλύτερα πώς ήταν τα κέρματα. Δεν το κατάλαβα, τα νομίσματα που λέγαμε. Είδαμε ένα, εντάξει. Νόμιζα θα είναι καλά κρυμμένα, δεν ήταν τόσο. Αλλά τουλάχιστον πέρασε λίγο η ώρα, ωραία ήταν. Πόσα νομίσματα βρήκες? Ένα μεγάλο και ένα μικρό. Έφυγαν να πάρω πράγμα, ξέχασε. Τσαφουνιές, κλωτές, έτρωγα, τροζάθηκα. Αυτά τα δύο βρήκα. Μου φαίνεται πως δεν έψαξες καλά. Δεν ήταν να σου κάνω αυτό. Εγώ από το χαμό, έτρωγα λαθιές και μπουνιές, όπως ήμουν, τροζάθηκα. Δεν έψαξα καλά, δεν έψαξα, ναι. Θέλω να βάλεις τα νομίσματα που βρήκες στο κουτί. 4, 5, 6. Κάτσε να δω. Δεν νομίζω. Όχι. Αυτά είναι. Ο Παναγιώτης να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Μαρία, άστο, δεν πάμε εμείς καθόλου μέσα. Παναγιώτη, πώς σου φάνηκε η δοκιμασία? Θεωρώ ότι είμαι πολύ καλός εφημιλάτης. Τα πήγα καλά, πιστεύω. Τώρα θα δούμε. Μετράω. Ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τσιν τσιν. Ταραραραμ. Τίποτα δεν έκανα. Λοιπόν. 3, 4, 5. Και δεν έχω άλλο. 6. Αυτά. Αυτά. Δεν έχει τίποτα άλλο. Μαρία, πόσα νομίσματα κατάφερες να βρεις? Βρήκα 1, 2, 5. Βρήκα 4. Νομίζω δεν είναι αρκετά, γιατί δεν βρήκα άλλα στον εξωχώρο, οπότε μετά δεν είχα και πολύ χρόνο. Τα πιο πολλά τα είχαν βρει τα παιδιά μέσα και έμεινα στα 4. Σας μιλάει ο Big Brother. Νικητής της δοκιμασίας είναι ο Παναγιώτης, ο οποίος κατάφερε να συγκεντρώσει 8 νομίσματα. Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κοίταξα, θεωρώ πιο γρήγορα στη σημεία τα οποία δεν είχαν κοιτάξει. Έφυγα κατευθείαν για μπάνιο, βγήκα έξω κατευθείαν. Τα πήγα καλά. Μάλλον έχει δίκιο η Αγγελίτα που με λέει ρακούν. Χαίρομαι πάρα πολύ.
γύρω μου πάγουν. Κέρδισα. Θέλω να δω τι κέρδισα, βέβαια. Γιατί καλά τρέξαμε, θέλω να δω τι κέρδισα. Δεν θα μάθει σήμερα το έπαθλο που έχει κερδίσει. Τι εννοεί. Θα πρέπει να περιμένει μέχρι την Παρασκευή. Αλήθεια τώρα. Έλα ρε μπρο. Έλα ρε μπρο. Θα περιμένουμε αυτή την Παρασκευή να μάθουμε τι είναι το έπαθλο. Θα με φάει αγωνία. Στο live θα μπορέσεις να ανοίξεις το σεντούκι και να δεις τι είναι αυτό που έχεις κερδίσει. Oh damn. Hello big brother. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να πούμε ότι οι γραμμές μόλις έκλεισαν, άρα σε πολύ λίγο θα ξέρουμε ποιος ή ποια θα φύγει απόψε από το σπίτι του μεγάλου αδερφού. Μέχρι τότε να συνδεθούμε και πάλι με το σπίτι για να ανακοινώσει ο Big Brother στον νικητή, στον πάνω δηλαδή, το έπαθλο που κέρδισε. Yeah. Παναγιώτη, ναι. Έχεις το κλειδί που ανοίγει το σεντούκι που βρίσκεται στην πέργολα. Okay. Μπορείς να το φέρεις στο σαλόνι τώρα, να το ανοίξεις και να μάθεις τι κερδίζεις ως νικητής της δοκιμασίας με τα νομίσματα. Για να δούμε. Φέρνω το κουτί όλο εδώ. Ναι. Έχω αγωθεί. Είμαι κατά κούκκιση, δεν έχω αγωθεί. Και δεύτερον, είπα τον εαυτό μου ρακούν. Δεν ξέρω να το άκουσες. Λοιπόν... Το άνοιγω, ε. Εγώ χειρόλυσα. Ναι. Οκ. Έχει μέσα ένα φάκελο. Που μέσα στο φάκελο έχει... Κι άλλο φάκελο. Κι άλλο φάκελο. Εισιτήρια. Α, δεν είναι εισιτήρια. Δεν είναι εισιτήρια. Λοιπόν, κάρτα διπλής ψήφου. Σημείωση. Συγκάτηκε μετά τη σημερινή νίκη σου στη δοκιμασία, κέρδισε το προνόμιο της διπλής ψήφου. Αυτό σημαίνει πως στην επόμενη ψηφοφορία που θα υποδείξεις τους υποψήφιους, η μία σου ψήφος θα μετράει για διπλή. Τέλεια. Δεν έχει κλειδιά. Δεν έχει κλειδιά. Έλα, Παναγιώτη, πώς βλέπεις αυτό το έπαθλο? Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα παίξει ρόλο, πιστεύεις? Προφανώς δεν θα παίξει ρόλο. Διπλή ψήφος είναι κάτι πολύ χρήσιμο, πιστεύω, μέσα στο σπίτι, ειδικά σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα. Οπότε πιστεύω θα μετρήσει. Το περίμενες αυτό, πίστευες ότι θα μπορούσε να ήταν κάτι άλλο ή αυτό είναι κάτι που σε ευνοεί στην εξέλιξη? Σίγουρα με ευνοεί στην εξέλιξη, σίγουρα δεν είναι αυτό που περίμενα, εγώ θέλω ένα αμάξι. Απλά πράγματα. Είσαι ταπεινός στις προσδοκίες. Λέγαμε ότι χωράγανε εδώ πέρα μέσα και για αυτοκινήτου, εγώ το είχα πιστέψει. Εντάξει, δεν πειράζει. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρει. Η Αγγελίδα ήθελε εισιτήρια για Καραϊβική, ούτε αυτό πετύχαμε. Με το Big Brother δεν ξέρεις ποτέ, Παναγιώτη, μην βιάζεσαι. Μην μου λες τέτοια. Ο Big Brother είναι των εκπλήξεων. Τέλεια. Και των ανατροπών. Γρηγόρη, εμένα ρώτα, μη είσαι τροζάνισο το βράδυ. Αμάξ, μηχανή, φορτηγό, κοίτα δεν μου είσαι πει. Κοίτα, διπλή ψήφο δεν φαντάστηκα, δεν άποψε μάτα. Αλλά εντάξει.